ως νόμο για τους 500 ευρώ και κάτω για τους χαμηλοσυνταξιούχους, γιατί θα με εγκαλέσετε ότι δεν ήταν 13η σύνταξη. Είναι νομοθετημένη όμως. Περιμένω ένα λεπτό να ολοκληρώσω και θα μου απαντήσετε για το ποιοι είναι οι αντιπαλοί μας. Λοιπόν, και υπέρ ποιον παλεύουμε. Λοιπόν, και ένα ακόμη θεματάκι. Ο κύριος Σταϊκούρας βγήκε μέσα στις γιορτές και μας είπε ότι αυτό που υποσχόσασταν προεκλογικά, ότι θα αυξήσετε τον κατώτατο μισθό στο διπλό του ρυθμού της ανάπτυξης, δεν μπορεί μόνο να γίνει γιατί τον άκουσε βία ο ΣΥΡΙΖΑ 11%. Δεν μας τα είχατε πει έτσι προεκλογικά. Ο κόσμος σε 40% θεωρώντας ότι θα δει καλύτερες μέρες. Και δεν νομίζω ότι τις βλέπει ο φτωχός κόσμος. Εσείς λέτε ότι τις βλέπει? Εγώ λέω ότι δεν αλλάζει η ζωή στη χώρα ξαφνικά σε 6 μήνες. Εσείς λέει, βγήκατε και είπατε ότι ο ουρανός έγινε πιο γαλανός και ήρθε η κανονικότητα και η οικονομία πάει. Θέλετε να ακούσετε τη δικιά μου άποψη? Δεν καλέσατε. Άμα θέλετε να καλέσετε κάποιον άλλον. Ελάτε, κάτι άλλο. Όσο λοιπόν μιλάω εγώ, θα λέω ότι δεν αλλάζει η ζωή σε αυτή τη χώρα σε μέσα στις 6 μήνες. Και αυτό νομίζω είναι λογικό. Προεκλογικά αυτό δεν λέγατε? Αυτό είναι λογικό. Εγώ δεν νομίζω. Αλλά δεν, για να είμαι ειλικρινή. Ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ασφάλεια, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και ανάπτυξη 4%. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν παρουσίασε στον ελληνικό λαό ένα σχέδιο το οποίο, τετραετίες, το οποίο πιστεύει ότι πραγματικά, αν το εφαρμόσει σε μεγάλο ποσοστό, γιατί υπάρχει και η πραγματικότητα που λέγαμε προηγουμένως, η οποία είναι αδύνητος και δεν μπορεί να τη γλιτώσουμε πολλές φορές, πραγματικά θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα της χώρας μας και όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα, και τα μικρά εισοδήματα και τα μεσαία και τα πιο υψηλά θα ζήσουν κάτι καλύτερο. Όμως, παρακαλώ. Ευχολόγια όχι είναι σε αυτά, όμως, κύριε 6 μήνες μου, ή 5 μήνες ή 3 μήνες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μέσα σε αυτό το εξάμεινο ψηφίστησαν 34 νομοσχέδια. Mm-hmm. Πετσοκόψατε το μέρισμα, γι' αυτό η αγορά είναι 40% κάτω στον τζίρο. Λίγο επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα. Πολλές κουβέντες να πείτε. Δεν λέω ούτε μισή όμως. Άρα λοιπόν, κάναμε και την αναθεώρηση του συντάγματος. Πολύ σοβαρή θεσμική διαδικασία. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι επειδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει μέσα σε ένα εξάμηνο μιας κυβέρνησης να υπάρχει τέτοιο πλούτος νομοθετικής παραγωγής, αυτό είναι πασιφανές και αντικειμενικό, νομίζουμε ότι βάζουμε τις βάσεις να μπούμε σε μια χρονιά που αν επαληθευτεί ο προϋπολογισμός έτσι όπως τον καταθέσαμε, θα έχουμε έναν υψηλό σχετικά για την σχετικά, χώρα μας για τον και, δεδομένα, τον και τα δεδομένα. Ο προϋπολογισμός σας λέει στο 2,8 το και 2,8. Ο ΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά το βάζουν ακόμη πιο κάτω. Είστε με τους εχθρούς μας? Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Εγώ σας λοιπόν, λέω τι λέγατε και τι λέτε τώρα. Θα μιλήσουμε και θα έχετε λόγο ρηξικέλευθο και τριμήτατο. Ένα, όχι χρόνο, 8-9 μήνες που θα φανεί πώς θα γίνει η εκτίμηση του προπολογισμού και θα μου πείτε, μα κύριε οικονόμο, δεν πάμε για 2,8, πάμε για 2,3. Οι Κασάνδρες θα επαληθεύονται. Μην κάνετε εσείς το ρόλο της Κασάνδρας τώρα, χρονιάρες μέρες. Εγώ επισημαίνω λοιπόν, τις κυβιστήσεις. Εγώ σας επισημαίνω λοιπόν τα ντοκουμέντα. Και σας λέω λοιπόν ότι το 2,8 θα είναι ένας πολύ καλός ρυθμός ανάπτυξης για την πρώτη χρονιά της Νέας Δημοκρατίας. 4 μας λέγατε όμως. Για την πρώτη χρονιά της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Φιλοδοξούμε 2021, 2022 και 2023 να προσεγγίσουμε πραγματικά το 4%. Μάλιστα. Με τα πρωτογενή πλεονάσματα που μας λέγατε ότι θα τα κατεβάσετε, τι γίνεται? Όμως, να καταλάβουν οι ακροατές μας. Το 4% γιατί το θέλουμε, γιατί το διεκδικούμε, γιατί το παλεύουμε. Ναι. Γιατί εκεί θα υπάρξει καθαρή εικόνα στην τσέπη του καθενός μας, είτε είναι ένας χαμηλός συνταξιούχος, είτε ένας μεροκαματιάρης, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος στις βιοπάλεις, εκεί θα νιώσει μια διαφορά στην τσέπη του και αυτό νομίζω είναι όλων μας η επιδίωξη. Μήπως προεκλογικά τα είχατε πει λίγο φουσκωμένα? Όχι, δεν μπορώ να σας πω. Έχω την αίσθηση ότι δεν βάλαμε πολύ, από πολύ έως καθόλου φούσκωμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν μετρημένα αυτά που κάναμε. Το σχέδιο μας ήταν ρεαλιστικό. Λέγατε ότι δεν θα κοπεί η 13η σύνταξη όμως. Τώρα είναι η 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη. Ναι. Γιατί έλεγα, για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Γιατί έλεγα για την πραγματικότητα. Και γιατί την, ο πολλής κόσμος γιατί τόσα παίρνει. Την ηρωνευτήκαμε εμείς προεκλογικά. Όπως και την ηρωνεύτηκε. Αλλά την ψηφίσατε. Η πλειοψηφία.
Ναι, γιατί δεν ήταν 13. Ψηφίσαμε τι, τα 800 εκατομμύρια. Ως γνωστόν. Όχι, νομοθετήθηκε αυτό. Είχε μόνιμο χαρακτήρα, κύριε Οικονόμου. Ως γνωστόν, η 13η σύνταξη, κυρία Γιάμαλη, θέλουμε, δεν θέλουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει αξία 2,5 δις. Όχι 800 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους τότε. Γιατί δεν τη δίνετε που έχει 800 εκατομμύρια. Στο γάμο της Κανάν πολλαπλασιάστηκαν με τρόπο μαγικό. Είναι νόμος του κράτους η 13η σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τα 800 εκατομμύρια να αποτελέσουν είναι νόμος του και κράτους. Να υπάρξουν. Ναι. Θα τον αλλάξετε. Ναι. Αλλά δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι η νόμη εκείνης της περίοδου που βαφτίζαμε. Μάλιστα. Τα ψάρια, τα κρέα, το κρέας ψάρι και λέγαμε νηστεύουμε. Κατά τη γνωστή ρύση. Με εσάς δεν θα έχουμε ούτε κρέας στο ψάρι. Δεν είναι 13η όμως. Σύνταξη. Είναι 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια είναι το 1 τρίτο της συντάξεως που πρέπει να δώσει το ελληνικό κράτος σε ένα μήνα για να πούμε ότι υπάρχει εσείς η μηνιαία σύνταξη. Εσείς το κόβετε τελείως, κύριε Οικονόμου, όμως. Και εμείς αυτό, σας το ξαναλέω, μας, το έλκος. Σας θυμίζω, κύριε Γιάμαλη, ότι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι Δεκέμβριο μήνα, αλλά Μάιο προεκλογικά για τις κρίσιμες εκλογές, τις ευρωεκλογές που χάσανε πανηγυρικώς, εδώσανε την τότε 13η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Την ομοθέτησαν όμως. Του Δεκεμβρίου, θυμίζω, και τη δώσανε προεκλογικά Μάιο μήνα. Με αυτό το επιχείρημα δώσατε μειωμένο κοινωνικό μέρισμα. Καταλαβαίνετε, κυρία Γιάμαλη, ότι η μεταφορά των Χριστουγέννων. Πόσα πράγματα θα κόψετε με αυτό το επιχείρημα. Η μεταφορά των Χριστουγέννων Πασχαλιάτικα που έγινε το 19. Δεν βοήθησε τον κύριο Τσίπρα σε τίποτα. Να πάμε και στον κύριο Μπάρκα. Εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές 23%. Στις 25% στις ευρωεκλογές. Είναι 32 στις εθνικές. Στις ευρωεκλογές. Τι θέλω να πω λοιπόν. Παρά τα αυτά, τα λεφτά εδόθησαν. Παρά τα αυτά τα όμως. Χρήματα λοιπόν, τα λεφτά αυτά. Το λεγόμενο πλεόνασμα που εδόθη όμως, τον μήνα Μάιο, όσο και να σας ενοχλεί αυτό, εδόθησαν. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση τώρα. Μετά τον Ιούλιο, προσπαθώντας να βρει χρήμα για να καλύψει τις τρύπες της ΔΕΗ, να καλύψει τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Ένα λεπτό. Διπλασιασμό με τα δευτερεύοντα και πληρώνει ο κόσμος. Μόνο 11%. Το 11% δεν είναι ο διπλασιασμός. 11% λίγο είναι. Ναι, αλλά δεν είναι ο διπλασιασμός όμως. Το 280% είναι 400%. Και όχι σε όλους. Προσέξτε, για να καλύψουν, για να μην καταρρεύσει η ΔΕΗ. Αλλά δεν είναι ο διπλασιασμός όμως. Είπατε για διπλασιασμό και λέγατε ότι είναι μοντέλο εταιρεία και έχουμε. Άρα λοιπόν, για να καλύψουμε το νοσοκομείο το τελευταίο τρίμηνο που δεν υπήρχαν χρήματα για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Γι' αυτό θα βάλετε σδίτ στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για τα νοσοκομεία. Μια καλή άποψη και λύση αυτό είναι, πιστεύω. Και θεωρώ να ότι το κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλοκαίρινα. Κρατήστε το. Κρατήστε γιατί το έλεγα και πριν. Είστε και αρμόδιος, είχατε σχέση με αυτό. Ήταν τομεάρχη υγεία ο κύριος Οικονόμου. Και ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που διαπραγματευόμαστε αυτά τα θέματα, θα χαρώ πάρα πολύ να δω μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως που να θεσμοθετεί πραγματικά τη δυνατότητα της σύμπραξης του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα και στα νοσοκομεία. Μάλιστα, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε. Αλλά θα λυπηθεί ο κόσμος όμως. Δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζετε. Παράκληση αμέσως μετά το διάλειμμα. Κύριε Οικονόμου, υγεία είναι αγαθό για όλο το λαό και εσείς τα έχετε πετσοκόψει και στους προϋπολογισμούς. Και το ιδιωτικοποιείτε την υγεία με τα ζήτητα. Πάω σε διάλειμμα, κύριε. Παράκληση. Πάω σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε. Συμφωνείτε, κύριε.